Ο μηχανισμός είναι από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Για να μην μπαίνουμε και στα χωράφια άλλων, αλλά όλες τις πληροφορίες οι οποίες έχουμε και τουλάχιστον ως προς την τοπική αυτοδιοίκηση με την οποία έχουμε την ευθύνη ως Υπουργείο Εσωτερικών σε όλη την Ελλάδα ήταν προετοιμασμένος και εκεί πέρα που υπήρχαν, αν θέλετε, έπεσε η χιονόπτωση, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στα θέματα έτσι της επικαιρότητας, γιατί παραμένει αμήλικτη. Και λέω αμήλικτη διότι μετά την επιστολή που εστάλθηκε ανοίγουν οι διαδικασίες για όλα αυτά τα οποία περιμένει η κυβέρνηση. Δηλαδή ολοκληρώνεται η αξιολόγηση, αρχίζει η συζήτηση για τα μέτρα, για το χρέος. Τι ακριβώς γίνεται? Καταρχάς η δεύτερη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί. Και θα ολοκληρωθεί, ο χρόνος μπορεί να μην έχει, και έχει την αξία του, αλλά κατά τη γνώμη μου το κύριο είναι να λήξει η δεύτερη αξιολόγηση. Το αν θα υπάρχει μια καθυστέρηση 5, 10, 15 ημερών νομίζω ότι είναι δευτερεύον στοιχείο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η κυβέρνηση πριν από 3 εβδομάδες πήρε μια πρωτοβουλία πολιτική, καταθέτοντας στη Βουλή και ψηφίζοντας στη Βουλή 2 μέτρα τα οποία ήταν από το δημοσιονομικό πλεώνασμα, όπως είναι το να δώσει 1.600.000 συνταξιούχους 617 εκατομμύρια χαμηλό συνταξιούχους, όπως στις 22 Δεκέμβρη πριν από μία εβδομάδα τα είδανε και τα πήρανε, ένα βοήθημα το οποίο έχει το στοιχείο της 13ης σύνταξης για το 2016 και ένα δεύτερο και ακόμα πιο ουσιαστικό, το ότι ψήφισε το να παγώσει το ΦΠΑ, η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, σε συγκεκριμένα νησιά τα οποία δέχονται το κύριο βάρος του προσφυγικού. Αυτές τις 2 νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες πήρε η κυβέρνηση, σηματοδοτώντας ότι και μέσα στη γραμμή των υλοποιήσουμε τη συμφωνία του Αυγούστου 2015 με όλα τα μέτρα τα οποία ήταν και αρνητικά, τα οποία όμως θέλουμε να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Κατόρθωσε και πήρε την πολιτική πρωτοβουλία και έδωσε κοινωνική στήριξη σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πληγεί σε όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάποια φάση, με το που πάρθηκαν αυτά τα μέτρα, είδαμε κυρίως τον Σόιμπλε, κυρίως τον Ντάισελμπλουμ και αν θέλετε τους θεσμούς οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν τον σκληρό σε αυτή την ιστορία, να στέλνουν μήνυμα και να λένε ότι θα πάρουμε και θα παγώσουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος τα οποία είχαν συμφωνηθεί από το Eurogroup. Αυτή όμως η δήλωση, κυρίως τον Ντάισελμπλουμ, έτυχε της μη στήριξης όλων των άλλων χωρών, όπου βγήκαν και είπαν κυρίως του Νότου ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε μόνοι σας να παίρνετε αποφάσεις χωρίς να μας ρωτήσετε. Και βέβαια έληξε και αυτό και είπαν ότι ξεπαγώνουν το πάγωμα που πήγαν να δώσουν στα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Το ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει υπογράψει μια συμφωνία, το ότι έχει ακολουθήσει έναν οδικό χάρτη, προσπαθεί να είναι στον οδικό της χάρτη σωστή, θέλει να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση, κάνει τα πάντα για να κλείσει. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά στη συμφωνία. Το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ανάμεσα στο Δούνο του και στη Γερμανία και νομίζω ότι πια είναι δικό τους θέμα να λύσουν αυτό το θέμα. Πριν πάμε, έχω ένα μήνυμα. Έχει δίκιο ο κύριος Βασιλάκης από την